Γεννήθηκε στην Καστέλα του Πειραιά στις 11 Φεβρουαρίου 1948. Ξεκίνησε την κινηματογραφική της καριέρα το 1969, γυρίζοντας 6 ταινίες. Υπήρξε εργαζόμενη του θεάτρου μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70. Έπαιξε σε πολλές ταινίες στο πλευρό του Νίκου Ξανθόπουλου. Υπήρξε σύζυγος του μεγάλου συνθέτη Μάνου Λοΐζου μέχρι τον θάνατο του. Έγραψε στίχους σε πολλά τραγούδια όπως το «Κι αν είμαι ρόξε ψάχνω» και πολλά ακόμη. H. Δώρα Σιτζάνη ήταν Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, κυρίως σε δραματικούς δεύτερους ρόλους σε ταινίες του εμπορικού κυκλώματος. Υπήρξε επίσης αξιόλογη στιχουργός τραγουδιών που μελοποίησε ο σύζυγος της Μάνος Λοΐζος. Η Δώρα Σιτζάνη γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1948 στον Πειραιά. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 ξεκίνησε την καλλιτεχνική της διαδρομή στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Η Δώρα Σιτζάνη με τον Μάνο Λόιζο, μεταξύ των ταινιών όπου έπαιξε πρωταγωνιστικούς και δευτεραγωνιστικούς ρόλους ήταν η «Για την τιμή του έρωτα», «Μαριό», «Η καταραμένη Βοσκοπούλα», «Κοντά σου γνώρισα την αγάπη», «Επίσημη αγαπημένη», «Ληστεία στην Αθήνα», «Αδέλφια μου», «Αλίτες πουλιά», «Ανήλικες αμαρτωλές». Έκλεισε την κινηματογραφική της καριέρα με τη συμμετοχή της σε τρεις αξιόλογες δημιουργίες, το «Χρονικό μιας Κυριακής» του Τάκη Κανελόπουλου, 1975, «Προσοχή κίνδυνος», του Γιώργου Σταμπουλόπουλου, 1983, και «Η ζωή με τον Άλκη» του Δημήτρη Κολάτου. Η γνωριμία με τον Μάνο Λόιζο. Το 1971, στα γυρίσματα της κωμωδίας του Ορέστη Λάσκου «Διακοπές» στην Κύπρο μας γνώρισε τον Μάνο Λόιζο. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε ένας σφοδρός έρωτας, που κατέληξε σε γάμο το 1978. Ήταν ο δεύτερος για τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη. Στην ταινία, οι δύο πρωταγωνιστές, Νίκος Δαδινόπουλος και Δώρα Σιτζάνη, ερμηνεύουν σε πρώτη εκτέλεση το τραγούδι «Κουτσί Κιθάρα» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μάνου Λοΐζου. Η Δώρα Σιτζάνη έγραψε στίχους γνωστών τραγουδιών που μελοποίησε ο Μάνος Λίζος, «Και αν είμαι ροκ», «Έλα να με βρεις», «Σε ψάχνω» και άλλα. Η Δώρα Σιτζάνη πέθανε στις 15 Ιουνίου 2007 στην Αθήνα, σε ηλικία 59 ετών. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή της, σας ευχαριστώ για την προβολή, καλή συνέχεια σε όλους.